Διαβάσει ότι, να μου το επιβεβαιώσεις και εσύ να μου το διαψεύσεις βέβαια, ότι έχετε υπογράψει το διαζύγιο του γάμου που είχες στο παρελθόν. Έχει τελειώσει η ιστορία, έχει βγει το διαζύγιο και τώρα πια είναι όλο στο παρελθόν, συνεχίζεις και δεν υπάρχει τίποτα από αυτή την ιστορία που να έχει. Ακριβώς, έτσι όπως το είπες. Τα είπες όλα εσύ, με κάλυψες. Τελείωσε αυτό, ο καθένας προχωράει τη ζωή του. Επόδυνη είναι αυτή η διαδικασία. Δεν είναι επόδυνη η διαδικασία του, της υπογραφής. Εντάξει, αυτό είναι τυπικό. Περάσει πάρα πολύ καιρός από αυτή την ιστορία. Ό,τι έγινε, έγινε. Όσο πονέσαμε, και οι δύο πονέσαμε, και τελείωσε. Είναι κάτι πολύ παλιό για μένα. Θεωρείς ότι εσύ πόνεσες περισσότερο από την άλλη πλευρά? Φαντάζομαι ότι είναι επώδυνο και για τους δύο ανθρώπους. Για όλους μας, έτσι δεν είναι, όταν χωρίζουμε από ένα σύντροφό μας? Αλλά προχωράμε μπροστά, τελειώνει αυτό. Σε μετά θα ξεκινήσει κάτι όμορφο. Για κάποιους πιο νωρίς, για άλλους λίγο πιο αργά. Πιστεύω ότι γίνεται, θα γίνει ό,τι είναι να γίνει στη ζωή κάποιου ανθρώπου. Γίνεται την κατάλληλη στιγμή. Είναι τώρα η κατάλληλη στιγμή για να έρθει ένας νέος έρωτας για σένα? Ξέρω ότι είμαι πάρα πολύ καλά εγώ μέσα μου. Τώρα αν είναι η κατάλληλη στιγμή, δεν το ξέρω. Για γάμο δεν θέλω να σε ρωτήσω, νομίζω ότι θα ξαναπροχωρούσες. Όχι. Καθόλου. Όχι, ποτέ. Όταν η άλλη πλευρά προχωρά πιο γρήγορα από σένα, δηλαδή είδαμε τον πρώην σύζυγός, τέλος πάντων, έχει προχωρήσει τη ζωή του, έχει κάνει παιδί, ξανά, είναι με μια άλλη σύντροφο, μπαίνει καθόλου στη διαδικασία να το σκεφτείς? Όχι. Γιατί να κάτσω να σκεφτώ για τον άλλον άνθρωπο τι κάνει? Έτσι κι αλλιώς στη ζωή μου εγώ ποτέ δεν είμαι από τους ανθρώπους που κοιτάνε τι κάνει ένας άλλος άνθρωπος. Πώς είσαι στα προσωπικά σου? Είμαι μόνη, είμαι πάρα πολύ καλά, περνάω πάρα πολύ όμορφα. Είναι πολύ ήρεμη και όμορφη περίοδος της ζωής μου αυτή τη στιγμή. Έχεις αναθεωρήσει πράγματα, έχεις αφήσει πίσω το παρελθόν και έχεις πει ξεκινάω από την αρχή? Εννοείται, αλλή μόνο να μέναμε και να αναλωνόμασταν σε πράγματα που μας έχουν τύχει που δεν ήταν και τα καλύτερα. Αλλή μόνο, θα τρελαινόμασταν όλοι οι άνθρωποι. Εγώ πιστεύω ότι αν γύρισε το χρόνο πίσω θα κάνω τα ίδια πράγματα. Γιατί έτσι όπως είμαι τώρα αυτή τη στιγμή, να είμαι τόσο καλά με τον εαυτό μου και τόσο, να σκέφτομαι τόσο θετικά και να νιώθω τόσο καλά μέσα μου, πιστεύω ότι αν κάποια από αυτά δεν τα έκανα, μπορεί και να μην ήμουν έτσι όπως είμαι τώρα. Κάνεις καλά πράγματα ή κάνεις κάτι που δεν είναι τόσο καλό, μαθαίνεις από αυτό, γίνεσαι καλύτερη. Just the two of us. Δεν ξέρουμε αν θα βγει όντως το show φέτος ή το δεύτερο μισό της σεζόν ή αν θα πάει για του χρόνου. Το έχω ακούσει και εγώ ότι ήταν να ξεκινήσει και μετά δεν ξεκίνησε. Είναι αυτό που είπαμε πριν για την κρίση. Δηλαδή, επαφή με κάποιον από τους συμπαίκτες, από τους τραγουδιστές. Επαφή έτσι συχνή, όχι, δεν έχω κρατήσει. Γνώρισα την Τζόρτσια, που είμαι φαν της τρελή. Αλλά όχι, δεν μπορώ να πω ότι έχουμε επαφές συχνές. Με τον Παναγιώτη ανταλλάξαμε μηνύματα, με τον Ιατρόπουλο μίλησα. Η Μαρία Μπεκατόρου που ήταν και σε εσάς, τώρα έχει τη δική της εκπομπή. Δεν ξέρω αν είδες το MasterChef για τα παιδάκια. Εννοείται ότι είδα τη Μαρία Μπεκατόρου. Μ' αρέσει πάρα πολύ η Μαρία. Έτσι όπως την έζησα εγώ, την βλέπω και εκεί. Της ταιριάζει πάρα πολύ αυτό και πιστεύω ότι ήταν η πιο κατάλληλη για να κάνει αυτή την εκπομπή. Έχει μία παιδικότητα και ένα ενθουσιασμό που νομίζω ήταν πιο εύκολο και για τα παιδάκια. Θέλω να σε ρωτήσω αν παρακολούθησες το reality της Άννας Βύση. Μ' άρεσε αυτό που είδα. Δεν έδειξε κάτι. Έδειξε προσωπικές τις στιγμές. Από τη στιγμή που αποφάσισε να το κάνει αυτό το πράγμα, έπρεπε να το κάνει all the way, ας πούμε. Εντάξει, δεν είδα κάτι που με ενόχλησε εμένα προσωπικά. Εγώ δεν θα το έκανα. Αλλά όταν είδα το reality αυτό, μ' άρεσε, το παρακολούθησα και μ' άρεσε. Υπήρχαν στιγμές, ας πούμε, που συγκινήθηκα πάρα πολύ. Μ' αρέσει αυτό το κορίτσι. Πόσο χαίρομαι που τη βλέπω έτσι καλά και να πούμε απλά ότι θα μας απασχολήσει σύντομα γιατί ετοιμάζει πολλά πολλά ωραία πράγματα. Είναι πάρα πολύ καλό παιδί, Φλόρα, και αξίζει τα καλύτερα και της τα εύχομαι.
Κυρίες και κύριοι, σοκ και δέος προκάλεσε χθες το επεισόδιο του Dancing on Ice, το τελευταίο live, εκεί όπου πραγματικά, τι γίνεται, όποιος πέφτει τη γλιτώνει, να αρχίσουμε να πέφτουν επίτηδες οι υποψήφοι, γιατί φαίνεται ότι όταν τρως την τούμπα παίρνεις και την ψήφο. Αλλιώς δεν εξηγείται το γεγονός ότι βρέθηκαν στην τελική τριάδα τα μεγάλα τρία φαβορί, με την Πινελόπη Αναστασοπούλου να τη γλιτώνει. Και μάλιστα έχοντας και τη μεγαλύτερη βαθμολογία, βέβαια, μπορεί να ήταν και ένα ψηλό κολπάκι έτσι της παραγωγής αυτό για να κρατήσει το ενδιαφέρον στα ύψη, διότι η Πινελόπη είχε πραγματικά την μεγαλύτερη βαθμολογία. 14. Έπεσαν τα πρώτα. Ένα πεντάρι, μπράβο. Και θέλω να σας πω επίσης ότι η σειρά με την οποία ανακοινώνονται τα ζευγάρια τα οποία φεύγουν και παίρνουν το πράσινο φως για το επόμενο.